Στην τελική ευθύνη για την επιστροφή στην Ελλάδα βρίσκεται ο Στέλιος Βάσκος. Μετά από ξεκούραση 20 περίπου χιλιόμετρα μετά το Βελιγράδι, η 12η μέρα ξεκίνησε νωρίς το πρωί. Για το Στέλιο, με στόχο να καλύψει όσο δυνατόν περισσότερα χιλιόμετρα μέσα στη Σερβία, πλησιάζοντας κοντά στα σύνορα με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπου και θα γίνει διανυκτέρευση. Ο Στέλιος ζήτησε από την Οργανωτική Επιτροπή να κινηθεί μέσω παραδρόμων, γιατί στο ανέβασμα ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος τον κούρασε με τη μονοτονία του και τα πολλά φορτηγά. Έτσι, το κατέβασμα ακολουθεί τη διαδρομή που είχε σχεδιαστεί αρχικά από τον Βαγγέλη Καραγκούνη. Ο Στέλιος ξεκίνησε χαμογελαστό στην 10η μέρα, χαιρέτησε όλα τα παιδιά της αποστολής, ενώ οι φίλοι της ΑΕΚ τον εψύχωσαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο λέγοντας συνθήματα. Να σημειωθεί ότι ο Στέλιος αναμένεται να επιστρέψει στα Τρίκαλα το βράδυ της Κυριακής, όπου και θα το επιφυλαχθεί στην αμυφτική υποδοχή από χιλιάδες συμπολιτών μας. Προβληματισμένος όσον αφορά το ενδεχόμενο ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα του Αιώλου, εμφανίστηκε μιλώντας στη νέα λέσχη 97,6 ο Γιάννης Τζίμας. Ο Λαρισαίος τεχνικός υπογράμμισε. Έχουν γίνει κάποιες επαφές. Θέσαμε κάποιες προϋποθέσεις για την επόμενη χρονιά, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα νεότερο σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα πριν από 10 μέρες. Η κατάσταση είναι πλέον ανησυχητική. Προσωπικά επιθυμώ να συνεχίσω το έργο μου στα Τρίκαλα και το ίδιο ισχύει και για τους παίχτες. Ο Γιάννης Τζίμας, σε ρώτησε αναφορικά με το αν έχει κάνει κάποιο πλάνο για την νέα σεζόν, τόνισε: Όχι. Δεν θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που ακόμη δεν έχω συμφωνήσει με τη διοίκηση. Γιατί τόσο εγώ, όσο και οι παίκτες ενδεχομένως να βρισκόμαστε σε άλλη ομάδα τη νέα σεζόν. Τέλος, σε ρώτησε αναφορικά με το αν θεωρεί επαρκή τη νέα διοίκηση της ομάδας, προπονητής του Αιώλου σχολίασε: Θεωρώ ότι τα μέλη της νέας διοίκησης είναι επαρκή και μπορούν να οδηγήσουν τον Αιώλο στην Α2 κατηγορία, αρκεί να κατανεμηθούν οι ρόλοι και να βοηθήσει όσο μπορεί ο καθένας, αλλά παράλληλα να βοηθήσουν και οι φορείς, καθώς και ο κόσμος, αγοράζοντας ένα εισιτήριο διαρκείας. Κύκλοι της διοίκησης του ΑΟ Τρίκαλα αναφέρουν καταρχήν αναφορικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από μερικές μέρες στις Ακαφλιάδες, όσον αφορά το θέμα των περσινών δεσμεύσεων, ότι αυτές έχουν πραγματοποιηθεί κατά 80%. Σχετικά με το θέμα εγγραφής μελών, ότι μπορεί οποιοδήποτε να εγγραφεί στο ερασιτέχνη, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο, που είναι 50 ευρώ η εγγραφή και 200 ευρώ η ετήσια συνδρομή. Επίσης, τονίζεται ότι ένας βετεράνος, ο Σωτήρης Καλατζής, έχει ήδη μπει στο ΔΣ, καταλαμβάνοντας τη θέση του επίτιμου Προέδρου. Αλλά για να μπει και κάποιος άλλος ή οργανωμένος, θα πρέπει να είναι μέλος για 2 έτη, όπως αναφέρει και το καταστατικό του συλλόγου. Τέλος, αναφορικά με το κομμάτι των ακαδημιών, επισημαίνει τη δυσκολία εξεύρεσης διαθέσιμων εγκαταστάσεων και το μεγάλο οικονομικό κόστος. Ωστόσο, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να υλοποιηθεί και αυτό. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν για τις επόμενες 10 μέρες, η ομάδα θα ανακοινώσει 7-8 μεταγραφές ποδοσφαιριστών, ενώ παράλληλα θα γίνει προσπάθεια προκειμένου να παραμείνουν σχεδόν όλοι οι τρικαλινοί παίχτες που ανήκουν αυτή τη στιγμή στο Κιανέρι στον έψυχο δυναμικό. Τέλος, σχετικά με το θέμα του προπονητή, η διαφορά ανάμεσα στη διοίκηση των Τρικάλων και τον Γιώργο Βαζάκα είναι πολύ μεγάλη. Οπότε οι διοικούντες, θέλοντας να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αναγκαστικά θα αναζητήσουν κάποια άλλη επιλογή, ενός αξιόλογου πάντως τεχνικού, γνώση της κατηγορίας.